984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στους 39 οι νεκροί στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του χρόνου. Νεκρός σήμερα ο δικυκλιστής που στον κόμβο προς Πανεπιστημιακό είναι πλάκησε τροχαίο με την παράσυρση πεζής. Εκτός κινδύνου στο Βενιζέλιο η γυναίκα που τραυματίστηκε. Τα νεότερα από τη Γιώτα Αρχοντάκη. Καλό σου μεσημέρι, Γιώτα. Καλό μεσημέρι, Αγγέλη, κυρίες και κύριοι. Όντως ένας επιπλέον νεκρός σε αυτή τη μαύρη λίστα της Κρήτης, καθώς ο οδηγός της μηχανής που ενεπλάκη σήμερα το πρωί σε τροχαίο στο ύψος των Φαναριών και της διακλάδωσης προς Παγνή επί της Εθνική Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το θανατηφόρο προκλήθηκε όταν η μηχανή που οδηγούσε 75χρονος με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο παρέσυρε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Αν και ο ηλικιωμένος άντρας μεταφέρθηκε ταχύτατα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο και σε πολύ σοβαρή κατάσταση, στη συνέχεια δεν κατάφερε, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών που παρασύρθηκε από τη μηχανή νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο και είναι σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου, ενώ να υπενθυμίσουμε πως μόλις το περασμένο Σάββατο ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου στο ύψος της γέφυρας του Αποσελέμη και πλέον η Κρήτη μετρά 39 νεκρούς στους δρόμους από τις αρχές του χρόνου μέχρι και σήμερα. Γιώτα, να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Ζεστή για την Κρήτη η εβδομάδα που ξεκινά με τον υδράργυρο να φτάνει στα νότια παράλια του νησιού κατά τόπους και στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός ο δείκτης επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς σε Αττική Νότια Εύβοια, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά του Αιγαίου, με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να υφιστά την προσοχή των πολιτών. Σε ύφεση και υπομερικό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνελήφθη 64χρονος Έλληνας ως υπέτειος πρόκλησης εμπρισμού από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα του Δήμου Μεγάρων. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση σε περιοχή του Ζαρού του Δήμου Φεστού στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα τα μεσάνυχτα κλείνει με την διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης η διαδικασία των προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης. Αποστολή μας είναι να συνδέσουμε τους μισθούς με την ανάπτυξη ώστε να έχουν όλοι μερίδιο στην ευημερία. Να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους μέσω μιας παιδείας που θα πάψει να παράγει ανέργος. Να βάλουμε τάξη και κανόνες στην αγορά εργασίας και να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Να πολεμήσουμε το φόβο μέσα από μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας. Να προσφέρουμε καλή δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς όλους τους Έλληνες από το βήμα της Βουλής. Παραλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε κινήσεις έκπληξη για την άμεση μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τη μεσαία τάξη ήδη από τον προσεχή Αύγουστο και όχι από το 2020, όπως είχε δεσμευθεί πριν από τις εκλογές. Τα πρώτα δείγματα της κυβέρνησης με ανησυχούν. Η πρώτη δέσμευση που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές του δηλώσεις δεν ήταν προς τον ελληνικό λαό, αλλά προς τους δανειστές, πώς θα τηρηθούν τα όσα έχουν συμφωνηθεί, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Η Φόβη Γεννηματά κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκρισία και κολοτούμπες, για υποχώρηση στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, άσκησε κριτική για τους χειρισμούς στο θέμα με την Τουρκία, ενώ τις προγραμματικές δηλώσεις τις χαρακτήρισε έκθεση ιδεών, γενικόλογες και εν τέλει βαθιά συντηρητικές. Την 7η Ιουλίου έκλεισε ένα κεφάλαιο της μνημονιακής Ελλάδας, της απικίας χρέους και άνοιξε ένα άλλο, ένα σκληρότερο και πολύ φοβάμαι μακροβιότερο που θεμελιώνεται στο 4ο μνημόνιο της προηγούμενης κυβέρνησης, όπου και να κοιτάξουμε βλέπουμε τη συνέχεια νυν και προηγούμενης διακυβέρνησης. Υποστήριξε επίσης από το βήμα της Βουλής ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης.
Για το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα, παραπέμπει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, τις συζητήσεις σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες για να δούμε αν οι αριθμοί βγαίνουν, λέει ο επικεφαλής του μεγαλύτερου πιστωτή της Ελλάδος, καθιστώντας σαφές ότι αν υπάρχει κενό, αυτό θα πρέπει να καλυφθεί. Ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και τον Υπουργό Οικονομικών, ξεκαθαρίζει ότι η ανατροπή της συμφωνίας για τη μείωση του φορολόγου του προκάλεσε απογοήτευση στους θεσμούς και δεν βοήθησε. Προσθέτει πάντως ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον σε πρόγραμμα και άρα δεν υπάρχει πρόθεση να επιβληθεί οποιοδήποτε μέτρο. Ωστόσο, προσθέτει ότι οι θεσμοί θα εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το τι είναι καλό για την ανάπτυξη. Ο ίδιος δηλώνει ικανοποιημένος για την αναπτυξιακή ατζέντα της κυβέρνησης και αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα μείωσης της φορολογίας εισοδήματος. Τη σταδιακή αυτοματοποίηση του συστήματος έκδοσης των συντάξεων μελετά το Υπουργείο Εργασίας, καθώς διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές. Στην ίδια κατηγορία βέβαια και τα εφάπαξ. Πάνω από 430.000 είναι οι εκκρεμείς συντάξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με βάση μια πρώτη καταγραφή που έχει γίνει και η οποία συνεχίζεται. Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο τελικός αριθμός θα είναι μεγαλύτερος. Αναφορικά με τη συνταξισχυρία, με εγκύκλιο που υπέγραψαν από κοινού Γιάννης Βρούτσης και Νότης Μηταράκης, δίνονται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σαφείς οδηγίες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ταχύτερη απονομή των νέων συντάξεων στους δικαιούχους, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας σε σχετική ανακοίνωσή του. Θα διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες και μάλιστα με χαμηλότερη επιβάρυνση από τους ίδιους, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο της υγείας να εργαστούν ομαδικά για σύστημα υγείας που θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Ως γνωστής του χώρου, είμαι συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές και για δομικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις, είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε. Απαιτείται αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας. Έχουμε την πρόθεση και είμαστε αποφασισμένοι ως πολιτική ηγεσία να ταράξουμε τα νερά και να θέσουμε σε εφαρμογή σχέδιο ώστε να υπηρετείται η δημόσια υγεία ο άνθρωπος. Κατά προτεραιότητα θα προχωρήσουν άμεσα και οι προσλήψεις για νοσηλευτικό προσωπικό, θα αναπτυχθούν αυτόνομα τμήματα επειγόντων περιστατικών, θα ενισχυθεί το ΕΚΑΒ και ο στρατηγικός ρόλος του ΕΟΠΗ με κριτήρια ποιότητας και κόστους των παροχών. Κοινή αγροτική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης που όμως θα συνδέονται με περιβαλλοντικές επιδιώξεις, ενίσχυση των μικροκαλλιεργητών, μεγέθυνση της αγροτικής οικονομίας, ταυτοποίηση των προϊόντων, αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων στις πρώτες δεσμεύσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάικη Βορύδη, από το Βήμα της Βουλής. Την εξέταση της αλόκοτης αρχιτεκτονικής του ΒΟΑΚ, όπως χαρακτηριστικά είπε, ανακοίνωσε ότι θα δρομολογήσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Όπως ανέφερε, λένε ότι έχει δημοπρατηθεί ο ΒΟΑΚ. Η αλήθεια είναι ότι έχει δημοπρατηθεί μία ιδέα με κάτι σκίτσα. Και έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Γιατί μιλάμε για τρία επιμέρους έργα με τρεις διαφορετικούς τρόπους δημοπράτησης, χωρίς μελέτες και χωρίς περιβαλλοντική έγκριση. Τι σχεδιάζουμε να κάνουμε? Αρχικά να εξετάσουμε την αλόκοτη αυτή αρχιτεκτονική του έργου, να εξετάσουμε όσες μελέτες υπολείπονται και να ολοκληρώσουμε όσες εκκρεμούν. Την απαράδεκτη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταργεί τους μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπουρο και την Τσικουδιά, καταγγέλει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τονίζοντας τις συνέπειες στους μικρούς παραγωγούς, αμπελοκαλλιεργητές και στους αποσταγματοποιούς. Ξεκινάει η εκτέλεση υποβρύχιων εργασιών στο πλαίσιο σχεδιασμού τροφοδοσίας και εγκατάστασης υποβρύχιου καλωδίου σύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμενεργείο Χανίων. Πεφιστά και την προσοχή των πλοίων που θα πλέουν στη θαλάσσια περιοχή και πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας. Ο πρόεδρος της Κρήτη TV, Αντώνης Δημητρίου, επανεξελέγει πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Δημιουργία δικτύου οικοτεχνών Κρήτης, χτίζοντας από τα κάτω το νέο παραγωγικό μοντέλο. Το εγχείρημα της εκπαιδευτικής αναπτυξιακής πλοηγός που σήμερα υπέγραψε το καταστατικό της και στόχο έχει να λειτουργήσει προς όφελος των οικοτεχνών αγροτικών και
ακτινοτροφικών προϊόντων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της οικοτεχνίας στην Κρήτη και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, όπως είπε στον 1984 ο πρόεδρός της Χάρης Ροδιτάκης. Η κρητική διατροφή και τα κρητικά προϊόντα, η ταυτότητά τους, η οικοτεχνία ως εργαλείο ανάπτυξης των τοπικών προϊόντων, όπως και η εταιρική ταυτότητα μεταξύ των σημείων εκείνων που, όπως αναφέρει ο ίδιος, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των παραγωγών. Μία από τις πρωτοβουλίες λοιπόν που έχουμε πάρει τώρα και καιρό, πάνω από ένα χρόνο, αυτό που θα συμβεί σήμερα δηλαδή είναι ουσιαστικά η κατάληξη μίας προσπάθειας ενός τουλάχιστον χρόνου, ξεκινώντας από το μικρό παραγωγικό σύστημα, τους μικρούς παραγωγούς οικοτέχνες, που πάνω σε αυτούς ουσιαστικά μπορεί στη συνέχεια διευρυμένα να στηριχθεί πραγματικά κάποια αλλαγή στον πρωτογενή τομέα που ξέρουμε πόσο διαπαθεί. Η υπογραφή ενός καταστατικού του δικτύου οικοτεχνοκρήτης σηματοδοτεί ότι οι μικροί παραγωγοί πήραν την πρωτοβουλία και με τη δική μας βοήθεια βεβαίως και της περιφέρειας να οργανωθούν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρωτογενής τομέας, ο κόσμος του αγροτικού χώρου δηλαδή, δύσκολα συνεργάζεται και κυρίως σε μια έκταση όπως όλη η Κρήτη, διότι το δίκτυο αφορά όλη την Κρήτη, όλους τους οικοτέχνες παραγωγούς της Κρήτης. Σήμερα λοιπόν αυτή η κατάληξη για μας είναι παράλληλα και μια αφετηρία. Δηλαδή δημιουργούμε πιλωτικά την πρωτοβουλία αυτή, οργανωμένα όμως και νομικά τεκμηριωμένη, ούτως ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι οικοτέχνες, να αναλάβουν αυτά που τους αφορούν, αυτά που τους ενδιαφέρουν, να προωθήσουν και να στηρίξουν οργανωμένα όμως την υπόθεσή τους. Τι σημαίνει λοιπόν οικοτεχνία? Βάσει του νόμου, ο νόμος έχει μια ισχύ τώρα και 5 χρόνια για την οικοτεχνία, πριν δεν είχαμε νομοθεσία, αφορά πρωτίστως τους αγρότες, κατ' επάγγελμα αγρότες, και τους κτηνοτρόφους. Μόνο αυτοί οι βάσει του νόμου είναι οικοτέχνες και νόμιμα μπορούν να μεταποιούν τα προϊόντα που παράγουν ή αγοράζοντας κάποιες ποσότητες από τους συναδέλφους τους, επίσης νόμιμους επαγγελματικά αγρότες. Αυτή λοιπόν η μεταποίηση στο σπίτι, γιατί οι συνθήκες της οικοτεχνίας είναι το σπίτι, ο χώρος που παράγουν τα προϊόντα, δίνει τη δυνατότητα καταρχήν να διαμορφωθούν άλλα προϊόντα που έχουν την τοπικότητα, έχουν μια γνώση, τεχνογνωσία παραδοσιακού τύπου, να συμπληρωθούν εισοδήματα από τους ανθρώπους και παράλληλα να ανοίξουν και καινούργιες ευκαιρίες να μείνει κόσμος στην ενδοχώρα ή να πάει στην ενδοχώρα. Τις θεσμικές ενασφάλειες του Κλεισθένη επισημαίνει με άρθρο του στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης Ηρακλείου 375 Γιάννης Κουράκης, όπως επίσης και με τη συνέντευξή του στον 1984. Όπως τονίζει, σε 231 δήμους της χώρας από 332, οι εκλεγμένοι δήμαρχοι δεν διαθέτουν την πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, τους οποίους θα κληθούν να διοικήσουν, ενώ σε 69 τη δεύτερη Κυριακή εξελέγει δήμαρχος που διαθέτει ισχνή εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβουλίο. Με απορία διαβάζουμε και ακούμε ότι πιθανό να υπάρξει κάποια τροποποίηση και να υπάρξει κυβερνησιμότητα στο Δήμο. Καταρχήν είναι λάθος αυτό που λέτε. Για αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα θα το δούμε μόλις αναλάβουν οι νέες δημοτικές αρχές που πρέπει να κάνουν τη σύνθεση, μια και ο λαός δεν τους έδωσε την πλειοψηφία για να μπορέσουν να διοικήσουν από μόνοι τους. Δηλαδή την πλειοψηφία το 50-1. Ακούω και συναδέλφους, είτε δημάρχους είτε επικεφαλής ιδιαίτερα δημάρχους, να λένε θέλω να κυβερνήσω. Πώς να κυβερνήσεις? Το ήξερες το σύστημα. Πήγε σε αυτό το σύστημα. Με την απλή λογική. Ήξερες ότι πρέπει να κάνεις σύνθεση. Τώρα πώς απαιτούν κάποιοι με έναν τρόπο ανορθόδοξο να λειτουργήσουν ως πλειοψηφίες ενώ είναι μειοψηφίες? Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα τώρα. Με συγχωρείτε. Θα δώσει για κορυφαία ζητήματα εντολή το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή που την ορίζει και η Οικονομική Επιτροπή θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή θα καταργηθεί η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου ή η έκφραση του Δημοτικού Συμβουλίου για να δοθούν σε επιτροπές? Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δεν μπορεί να γίνει και κακώς μιλάμε για κυβερνησιμότητα ή μη κυβερνησιμότητα. Οι 18 δημοτικοί σύμβουλοι ανήκουν στην πρώτη παράταξη που είναι η δική σας. Η παράταξη του επανεκλεγέντα δημάρχου είναι έπεται με 12. Ναι. Με βάση αυτό που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, θα δώσει τη δυνατότητα, η ρυθμή σημαίνει να το δούμε, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου να παίρνει τις κυρίαρχες αποφάσεις.
Δηλαδή οι 12 να κάνουν κουμάντο, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο γιος, τους 37. Ναι. Δηλαδή οι 12 έτσι, να κάνουν, να ορίζουν όπως θέλουν τα πράγματα, όπως θέλουν τα πράγματα, και να αγνοείται το Δημοτικό Συμβούλιο και 39, δηλαδή η μεγάλη συντριπτική ψηφία, το 76% του λαού. Δεν μπορεί να λέμε ότι ναι, πρέπει να υπάρξουν συνθέσεις, εθνική γραμμή και διάφορα θέματα, και εμείς εδώ τώρα να τον πηγαίνουμε ανάποδα και να λέμε θα σου δώσουμε το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θες. Δεν θα λογαριάσει κανένα στις μειοψηφίες. Δεν γίνεται. Πρέπει να αντιδράσουμε. Είναι θέμα ουσίας και δημοκρατίας. Η έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του Δήμου Ηρακλείου, απόφαση 307-2019 Οικονομικής Επιτροπής, αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουλίου. Η υπηρεσία του ΟΑΕ θα παραμείνει κλειστή για την εξυπηρέτηση του κοινού από τις 30 έως και τις 31 Ιουλίου λόγω αντικατάστασης του εξοπλισμού της, όπως ανακοινώθηκε. Στις περιπτώσεις που υπάρχει λήξη προθεσμίας, οι άνεργοι θα μπορούν να απευθύνονται στον ΟΑΕ στα γραφεία του επί της λεωφόρου Ηροδότου 150 στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπως έγινε γνωστό. Επιχείρηση κατεδάφιση σήμερα το πρωί κτίσματος στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, εκεί όπου βρισκόταν παλαιότερα ο καταβλισμός των Ρωμά. Επρόκειτο για αυθαίρετο στη φάση της ανέγερσης. Έως την Τετάρτη θα διαρκέσουν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 4ου Amari Green Festival Ερεθύμνου, με δρόμενα, ξαναγήσεις, ομιλίες και αφιερώματα για όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Κρήτη TV. Συγγνώμη εκ μέρους του γιού του, ζήτησε ο πατέρας του 27χρονου Γιάννη Παρασκάκη, ο οποίος βίασε και δολοφόνησε την 60χρονη βιολόγο Σουζανίτων. Σοκάρει η απολογία του για τον εφιάλτη που έζησε η γυναίκα πριν εκπνεύσει. Παραμονή του προφήτη Λία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες μπήκαν στο μόνιμο Ξοκλήση στην περιοχή του Αγίου Μύρωνα και πήραν ακόμα και το ιερό Δισκοπότηρο. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για μία 17χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο και ότι η εξαφάνισή της δηλώθηκε την Κυριακή, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό της. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που έχει φύγει από το σπίτι του. Τρία άτομα, μία γυναίκα από την Πολωνία και δύο άνδρες από την Αίγυπτο, συνέλαβε η αστυνομία στον Αθερινόλακο, καθώς φέρονται να είναι οι διακινητές των τεσσάρων μεταναστών που εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν περιπλανόμενοι στην περιοχή. Συνελήφθησαν 30 λοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στη Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ουγγαρία και Δανία. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο αλλοδαπός κρατούμενος που συμμετείχε σε αιματηρή συμπλοκή στη φυλακή της Αγίας το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί με βαριά τραύματα στο θώρακα και στον μυρό στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αρχές γενομένης από τη Βουλή, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, εντυπωσιακοποιούνται οι έλεγχοι, ενώ θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά παραβάσεων εντός εξαμηνού. Οι υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης καταρτίζουν σχεδιασμούς για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν μετά τη σύλληψη δεξαμενόπλοιου βρετανικών συμφερόντων στον κόλπο, όπως έγραψε η εφημερίδα Daily Telegraph. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναγγείλει διπλωματικά και οικονομικά μέτρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε, ανταπαντώντας στη Βρετανία κατά μιας ενδεχόμενης εμπλοκής της σε ένα πόλεμο με το Ιράν από τις ΗΠΑ αλλά και άλλες περιφερειακές χώρες. Η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους για την μεταναστευτική πολιτική, αγνώντας τα αιτήματα των χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο πρόβλημα αυτό, όπως η Ιταλία και η Μάλτα, διεμήνησε ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι με επιστολή του προς τον Γάλλο ομολογό του. Στο Παρίσι, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την μεταναστευτική πολιτική, ο κ. Κουμτσάκος, ο οποίος συμμετέχει σε ειδική έκτακτη πολυμερή συνάντηση με αντικείμενο το ζήτημα των μεταναστευτικών
των ροών στη Μεσόγειο. Οι γιατροί χωρίς σύνορα ανακοίνωσαν επίσης την επανέναρξη των κρίσιμων επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην κεντρική Μεσόγειο και καταδίκασαν την εγκληματική αδράνεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Η οργάνωση επιστρέφει στη θάλασσα επίτα από μια εκστρατεία 2 ετών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την διακοπή ουσιαστικά κάθε ανθρωπιστικής ενέργειας στη θάλασσα και μετά την νομιμοποίηση των τιμωρητικών πολιτικών που έχουν προκαλέσει θανάτους στη θάλασσα και ανθρώπινο πόνο στην μαστιζόμενη από συγκρούσεις Λιβύη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν σήμερα να καταδαφίζουν σπίτια Παλαιστίνιων που οι αρχές θεωρούν αυθαίρετα στο νότιο τμήμα της Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Δεκάδες αστυνομικοί και στρατιωτικοί περικύκλωσαν τουλάχιστον 4 κίνητα στην περιοχή Σουμπάχερ και ένας εσκαφέας άρχισε να καταδαφίζει μισοτελειωμένο διόροφο κτίριο, όπως μετέδωσε. Το παλαιστινιακό χωριό Σουμπάχερ έχει καταληφθεί στον πόλεμο του 1967. 24 μαχητές των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ρουκετών του Αφγανικού στρατού, όταν, όπως δήλωσε, μάλλον στρατιωτικός εκπρόσωπος. Το κόμμα του νέου Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κερδίζει τις πρόορες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στις 3 η φιλική αναμέτρηση του Όφη με τον Άγιαξ. 31 Ιουλίου η επιστροφή στο Ηράκλειο. Στην αφετηρία της νέας σεζόν και επίσημα μπαίνει σήμερα στις 6.30 ο Εργοτέλης. Την ίδια ώρα η πρώτη συγκέντρωση και για τον Ηρόδοτο στην Έλλη Καρνασό. Τον Άγιαξ θα βρει μπροστά του για μία ακόμα φορά στο δρόμο για τους ομίλους του Champions League, αφού η κληροτίδα της UEFA έβγαλε ξανά τους Ολλανδούς για το δικέφαλο του Βορρά. Την Μπασάκ Σεχίρ θα βρει ο Ολυμπιακός αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλέζν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Το Ισραήλ βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης σε επίπεδο νέων για δεύτερη σερή χρονιά. Οι Ισραηλινοί επιβλήθηκαν με 92-84 της Ισπανίας στον τελικό του Eurobasket κάτω των 20 του Τελαβίβ και κατέκτησαν τον τίτλο όπως ακριβώς και ένα χρόνο νωρίτερα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών ιτήθηκε 15-5 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Υγροστίβου της Νότιας Κορέας στη φάση των 8 και πλέον θα δώσει αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως τους 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στα νότια διαμερίσματα της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο στούντιο του σταθμού Αγγέλα Δουλγεράκη και Νικόλας Σφακιανάκης. Καλό μεσημέρι. 984. Αληθινή ενημέρωση.